Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και μισή και προσπαθούμε μέσα σε αυτή την μαυρίλα, όπως λέγαμε και νωρίτερα σήμερα, των ημερών και πόσο μάλλον των εξελίξεων των τελευταίων ωρών και των όσων έχουν δει το φως της επικαιρότητας, να διαμορφώσουμε μία ατζέντα στην εκπομπή, η οποία είναι κάπως πιο χαρούμενη. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει φοιτητές από τη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, με τους οποίους φυσικά συνομιλούσαμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και μέσω Skype, γιατί βρισκόντουσαν στην Αθήνα, όμως ανανεώσαμε, αν θυμάστε καλά, το ραντεβού μας και είπαμε να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο. Έτσι ακριβώς, και τα παιδιά το τήρησαν και αυτά και είναι εδώ μαζί μας. Και να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας βρήκαμε. Λοιπόν, είναι ο Μάριος Λιλίτσης, αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ο Μανώλης Μαρκοδημητράκης, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης, πρώην πρόεδρος, παρέδωσε στην Σκυτάλη, αλλά παραμένει ενεργό μέλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίσης. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε πάντα να μιλάμε με τη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, γιατί είστε από τις φοιτητικές ενώσεις με την πιο έτσι μεγάλη ιστορία και με την πιο πλούσια δράση. Και Μανώλη, θα ξεκινήσω από σένα, επειδή είσαι περισσότερα χρόνια μέλος, όχι για κανένα λόγο, επειδή είσαι περισσότερα χρόνια μέλος και έχεις ζήσει έτσι όλα αυτά τα χρόνια την πορεία της Φοιτητικής Ένωσης. Έχεις μπει από το πρώτο έτος, ήσουν μέλος από το πρώτο έτος της Φοιτητικής Ένωσης. Δεν το πρόλαβα ακριβώς, γιατί μας έπιασε ο κορονοϊός, καραντίνα. Ήταν εποχή COVID. Οπότε κατεβήκαμε στην Κρήτη. Μόλις ανεβήκαμε όμως, ήμασταν κατευθείαν εκεί πέρα, με όλα τα παιδιά, μας αγκαλιάσανε και μας βάλαν σιγά σιγά μέσα στο σύλλογο. Όχι, τι σιγά σιγά, έγινες και πρόεδρος. Μπήκες για τα καλά μέσα στο σύλλογο. Ποια είναι η εμπειρία, δηλαδή ποιο είναι το συνέστημα, θέλω να μου περιγράψεις, του να είσαι μέλος μιας οικογένειας όπως είναι μια Φοιτητική Ένωση Κριτών, μακριά από την Κρήτη? Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς το σύλλογο. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή ένιωσα πάρα πολύ οικεία εκεί πέρα με τα παιδιά. Ένιωσα σαν οικογένεια, έκανα πάρα πολλές φιλίες. Είναι κάτι μοναδικό, αλήθεια. Δηλαδή, πραγματικά όσα παιδιά ανεβαίνουν από την Κρήτη στην Αθήνα, τους το συστήναν επιφύλακτα να εγγραφούν σε ένα σύλλογο, να έχουν άτομα κοντά τους που έχουν ίδια ενδιαφέροντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Μάρη, εσένα, η δική σου εμπειρία, και να ρωτήσουμε τι προσφέρει τώρα και η Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής και πρακτικά μιλώντας, παιδιά, σε κάποια κομμάτια, έτσι, σε ένα νέο φοιτητή που ανεβαίνει εδώ από το νησί για να σπουδάσει πάνω. Εγώ εντάχθηκα λίγο πιο εύκολα, θα έλεγα, από άλλα παιδιά, γιατί είχα τα αδέρφια μου που σπούδαζαν πιο πριν στην Αθήνα, οπότε το βρήκα πολύ εύκολα το σύλλογο, μου γνωρίσανε παιδιά, εντάχθηκα κι εγώ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο σύλλογος. Τα παιδιά εννοείται με αγκαλιάσαν, όπως κάνουμε κι εμείς σε όλα τα καινούργια άτομα που έρχονται. Γιατί είναι δύσκολο να φεύγεις από τον τόπο σου και να πηγαίνεις σε μια πόλη όπως στην Αθήνα τόσο μεγάλη, που δεν ξέρεις ουσιαστικά κανένα. Εμείς προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά και να τα εντάξουμε στο σύλλογο και μετά σιγά σιγά έρχονται από μόνα τους. Και μένουν από μόνα τους, γιατί βλέπουν πόσο καλά περνάμε και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς η καθημερινότητά τους. Χτίζονται και σχέσεις, έτσι, φιλίες, προσωπικές σχέσεις, που νομίζω ότι έχουν έτσι μια άλλη κοινή αναφορά λόγω καταγωγής. Ναι, γιατί όταν αφήνεις εδώ την οικογένειά σου και τους φίλους σου, πάνω ψάχνεις κάτι αντίστοιχο. Και μπορείς εύκολα να το βρεις, έχοντας κιόλας κοινά ενδιαφέροντα με κριτικούς, είναι πολύ πιο εύκολο. Και έτσι έχουν αναπτυχθεί πολύ ισχυρές φιλίες. Και ένα δυνατό στοιχείο βεβαίως της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής είναι ότι αναδεικνύει και το πολιτισμό, την παράδοση της Κρήτης, έτσι, Μανώλη. Αυτός είναι ο κυριότερος στόχος μας. Γι' αυτό κάνουμε και τα μεγάλα γλέντια. Για να μπορέσουμε να δείξουμε. Εδώ τις φωτογραφίες. Να την ξαναδείξουμε αυτή τη φωτογραφία εδώ πίσω. Από το γλέντι δεν είναι αυτή, καλά βλέπω. Ναι, ήταν από το γλέντι και από την προετοιμασία εδώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε και σε άλλους φοιτητές από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα πώς διασκεδάζουμε, τι ρακί, ας πούμε, τι πίνουμε στην Κρήτη, τι τρώμε, γιατί έχουμε και πιλάφι, έχουμε βραστό στο γλέντι μας, τη μουσική μας. Διαδίδουμε τα ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, όλα. Και είναι και ένα πάρα πολύ ζωντανό στέκι τα γραφεία της Φοιτητικής Ένωσης, με την έννοια ότι κάνετε και μαθήματα μουσική, χορό, μουσικά όργανα. Ακριβώς. Πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα από την Κρήτη, αλλά και κάποιος που μπορεί να μην ήξερε, ας πούμε, πριν. Δεν ήθελε, δηλαδή, δεν ασχολιόταν με τη λύρα, εκεί να το κάνει πράξη.
Ναι, έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη. Τους αρέσει απλά η μουσική. Ναι. Και έρχονται και κάνουν μαθήματα στο σύλλογό μας. Α, και χωρίς να είναι κριτική δηλαδή. Χωρίς να είναι κριτική. Είτε είναι αυτό χορί, είτε είναι η λύρα, είτε είναι το λαούτο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και πολύ οικονομικά φοιτητικά. Δηλαδή είναι ένα στοιχειώδες ποσό ανά μήνα. Ναι. Που για να βοηθήσουμε και όλους τους φοιτητές. Γιατί όλοι θα έχουν κάποια οικονομική δυσκολία ή και όχι. Αλλά είναι κάτι στοιχειώδες ποσό, ίσα-ίσα για τη στήριξη του συλλόγου. Άρα εσείς τα έξοδα του συλλόγου και της Ένωσης γενικότερα τα καλύπτετε και από τα γλέντια και από αυτό το συμβολικό ποσό, έτσι, δηλαδή, ναι, λέω τώρα συντήρηση του γραφείου, αυτό εννοώ. Είναι κυρίως τα δύο μεγάλα γλέντια που κάνουμε το μεγαλύτερο ποσό που μαζεύουμε και από τα Σάββατα, από τις παρέες που κάνουμε, βγαίνει κάτι έτσι ίσα-ίσα για το ενίκιο, για να παραλάβουμε τα ποτά μας, για τη συντήρηση του συλλόγου. Mm. Πάντως τα γλέντια σας τα ζηλεύουν πάρα πολύ, δηλαδή. Είτε είναι και εκτός Κρήτης, πάρα πολλοί κόσμος. Μιλάμε τώρα, είναι γλέντια που γράφουν παράδοση, έτσι, παιδιά. Και ειδικά το τελευταίο είναι πολύ επιτυχημένο. Mm. Πόσος κόσμος? 3.000 και. 3.000 και κόσμος, δηλαδή, εντάξει τώρα. Οι μεγαλύτερες πίστες της Αθήνας ζηλεύουν αυτό, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, παιδιά, να πούμε ότι η Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής έχει και άλλες δράσεις, έτσι, και κοινωνικού χαρακτήρα. Νομίζω κατά καιρούς διοργανώνεται και αιμοδοσίες και φιλανθρωπικούς αγώνες, έτσι, ποδοσφαιρικούς, συμπασχετικούς, αθλητικούς, εν πάση περιπτώσει, σωστά. Ναι, δεν θέλουμε γενικά να το ξεχνάμε αυτό το στοιχείο του συλλόγου. Είμαστε πολιτιστικός σύλλογος, οπότε τα πολιτιστικά δρόμενα είναι απαραίτητα. Κάνουμε τις αιμοδοσίες μας, λοιπόν. Τελευταία φορά είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη αιμοδοσία. Είχαμε μαζέψει περίπου 40 φιάλες αίματος. Έχουμε και δικιά μας τράπεζα αίματος. Διοργανώνουμε ποδοσφαιρικά τουρνουά, διοργανώνουμε διαγωνισμούς σε επιτραπέζια όπως το Τίτσου κάθε χρόνο. Κάνουμε εκδρομές για να έρθουμε όλοι πιο κοντά, να δούμε άλλα μέρη της Ελλάδας. Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει και ένα δίκτυο, θα το πω σε εισαγωγικά τώρα το δίκτυο, όπου ουσιαστικά βοηθάτε ακόμα και τους πρωτοετής φοιτητές από το να βρουν σπίτι, λίγο το ποιες περιοχές τους βολεύουν καλύτερα για τις συγκοινωνίες σε σχέση με τη σχολή στην οποία έχουν περάσει. Καλά θυμάμαι, Μανώλη. Ναι, πολύ καλά θυμάστε. Όποιος έχετε πάνω και μας ζητήσει βοήθεια, εννοείται ότι ό,τι γνωστό έχουμε κι εμείς, τρέχουμε, βοηθάμε, είτε είναι να βρούμε κάποιο σπίτι είτε για μετακομίσεις και τα... όλοι σαν αδιέξοδο έρχονται σε εμάς. Πρακτικά πράγματα, ναι, έτσι. Ναι. Και είναι και αρκετά εύκολο, γιατί κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Οπότε τα παιδιά που φεύγουν μας λένε ότι αφήνω αυτό το σπίτι, αυτά τα πράγματα και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που έρχονται. Και ανταλλαγές σε πράγματα, δηλαδή, ναι, πολλές φορές, ναι, 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 ή πώληση σε πολύ έτσι μικρό ποσό. Ναι. Για νέους φοιτητές. Άρα φαντάζομαι ότι και για τις οικογένειες, Μάριε, και θα ρωτήσω και για τις δικές σας τις οικογένειες, το να μπείτε σε μια τέτοια οικογένεια, σε μια φοιτητική ένωση, σε ένα σύλλογο, τους δίνει μια άλλη ασφάλεια, γιατί κακά τα ψέματα οι γονείς έχουν άγχος, ειδικά όταν τα παιδιά φεύγουν εκτός Κρήτης, ας πούμε, προκειμένου, είναι μακριά, σπουδάζουν σε έναν άλλο τόπο, δεν είναι κοντά οι ίδιοι, έχουν ένα παραπάνω άγχος. Άρα αυτό λειτουργεί καθησυχαστικά. Ναι, γιατί ειδικά στις αρχές, όταν φεύγει ένα παιδί από το σπίτι, οι γονείς θα έχουν άγχος, είναι φυσιολογικό. Και όταν τους λες ότι γνώρισα, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο είναι από τον τόπο μου ή είναι από το δίπλα νομό, αυτό τους καθησυχάζει, γιατί τώρα στο χάος της Αθήνας δεν ξέρεις τι μπορεί να γνωρίσεις και ποιον και τι. Και ουσιαστικά είναι κάτι πιο στενό. Είναι ο γείτονας, είναι από την άλλη περιοχή, είναι από τον άλλο νομό. Οπότε καθησυχάζονται κι αυτοί. Είμαστε μια ομπρέλα ασφαλείας. Έτσι. Έτσι, πολύ σωστά. Παιδιά, ποιος είναι ο πιο μεγάλος βραχνάς ενός φοιτητή που φεύγει τώρα από την Κρήτη, πάει να σπουδάσει στην Αθήνα? Είναι τα ενίκια, το κόστος, οι μετακινήσεις που είναι πολύ δύσκολες στην Αθήνα, το ξέρουμε όλοι. Ποια είναι έτσι τα ίδια? Πιστεύω είναι λίγο απ' όλα, είναι όλα μαζί. Δηλαδή είναι. Πρέπει να συνηθίσεις να μετακινείσαι, να κάνεις μεγάλες αποστάσεις, να περιμένεις την κίνηση πολλή ώρα, συνωστισμό. Μπαίνεις σε μια άλλη κουλτούρα εντελώς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και πόσο μάλλον όταν έχεις συνηθίσει σε στοιχεία Κρήτης και μετακινήσεις Κρήτης και αποστάσεις, ναι, Κρήτης, όλο αυτό σου φαντάζομαι τεράστιο. Ναι. Πραγματικά. Εμείς για να κανονίσουμε, ας πούμε, να πάμε για ένα καφέ, πρέπει να το κανονίσουμε 1 με 2 ώρες πριν και να κάνουμε αποστάσεις. Άλλη μια ώρα. Μάλιστα. Έτσι. Άρα δεν έχει, είναι το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με τα χρόνια που σπούδαζα εγώ στην Αθήνα. Εσύ στην Αθήνα. Σπούδαζε στην Αθήνα. Εγώ στο Ρέθμα είμαι στην Αθήνα. Να τα λέμε, να δίνουμε και για σένα πληροφορίες. Μόνο εγώ θα την πατάω πάνω.
Αλλά είπαμε, η Αθήνα έχει και τα ωραία της. Έχει και πολλές επιλογές, οτιδήποτε, σε διασκέδαση, ψυχαγωγία. Από ποια μέρη είστε από εδώ, από την Κρήτη? Εγώ είμαι από Ηράκλειο, έχω καταγωγή από Αρχάνες και Σιτία. Και εγώ από Μεσαρά και από τις Κόρφες. Να κλείσουμε με ευχές. Να κλείσουμε με ευχές προς τους τηλεθεατές, ευχές και προς τους φοιτητές οι οποίοι μας παρακολουθούν. Ξέρω ότι η νούμερο ένα ευχή είναι, παιδιά, περάστε τα μαθήματα με ευκολία, έτσι για να ξεμπερδεύουμε με τις ευχές σας. Λοιπόν, να ευχηθούμε αρχικά ευτυχισμένος ο νέος χρόνος, καλές γιορτές να έχουμε όλοι, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και σας περιμένουμε όλους τους φοιτητές με το νέο έτος στο σύλλογό μας. Να διασκεδάσουμε μαζί και να κάνουμε μια όμορφη παρέα ακόμα μεγαλύτερη. Μάρια. Τα ίδια. Ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία που είναι το βασικότερο. Και εγώ θέλω να πω και σε εσάς, εμείς στηρίσαμε το λόγο μας, ήρθαμε εδώ πέρα. Σας περιμένουμε στο επόμενο γλέντι να σας φιλοξενήσουμε. Σας έχουμε καλέσει πολλές φορές, πρέπει να έρθετε. Έχουμε δεσμευτεί. Σωστά, έχουμε δεσμευτεί και εμείς. Έχουμε δεσμευτεί και θα έρθουμε. Όχι γιατί έχουμε δεσμευτεί, γιατί το θέλουμε. Ξεκινάμε από εκεί. Έτσι, δηλαδή, ζηλεύουμε με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Με το καλό να ολοκληρώσετε και τις σπουδές σας, να έχετε καλή σταδιοδρομία και να περνάτε πάντα τόσο όμορφα. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να περνάτε όμορφα τα φοιτητικά σας χρόνια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε πολύ όμορφα. Λοιπόν.